Μαζί μας εδώ στην τηλεφημερίδα η καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Κυριακούλα Παπαδημητρίου, η οποία βέβαια εκφώνησε και τον πανηγυρικό της ημέρα σήμερα στην τελετή εορτασμού των Τριών Ιεραρχών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Παπαδημητρίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κλιματσίδα. Λοιπόν, η γιορτή των Τριών Ιεραρχών, η γιορτή των γραμμάτων, γιορτάζουν βέβαια οι μαθητές, γιορτάζουν οι φοιτητές, γιορτάζετε και εσείς βέβαια οι εκπαιδευτικοί, οι καθηγητές. Εκφωνήσατε ένα πανηγυρικό, ο οποίος μόνο από τον τίτλο του προκαλεί ενδιαφέρον. Μιλάτε για τους τρεις ιεράρχες φυσικά και λέτε «Η αρετή της αριστείας», ο τίτλος του θέμα της ομιλίας σας, «Στον αρχαίο κόσμο και η αριστεία της αρετής στους τρεις ιεράρχες». Θα το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο. Βέβαια, βέβαια. Σκοπός μου ήταν να παρουσιάσω με αυτήν την ομιλία τη συμβολή, τη μοναδική συμβολή των τριών ιεραρχών στο θέμα της αρετής, για το οποίο έχουν πολύ ασχοληθεί οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ανά τους αιώνες. Οι τρεις Άγιοι Πατέρες έχουν κάνει μια μοναδική σύνθεση της αρχαίας ελληνικής σοφίας με τη σοφία του Λόγου του Θεού και έχουν επιτύχει ένα επίτευγμα το οποίο διαμορφώνει πλέον την παιδεία μας και έχει αναμορφώσει τον πολιτισμό μας. Σκοπός της ομιλίας μου ήταν να αναδείξω ακριβώς αυτή τη μοναδική σύνθεση που έκανε ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος γιορτάζει μάλιστα σήμερα. Οι πατέρες, ακολουθώντας την αρεταλογία της αρχαίας ελληνικής σοφίας, άλλαξαν το περιεχόμενο της αρετής και της αριστείας. Μέχρι τότε αρετή ήταν η υπεροχή και η αξιοσύνη του κάθε ανθρώπου στην ικανότητα που έχει και κυρίως ως προς εκείνο που θα τον ολοκληρώσει ως άνθρωπο με σκοπό την ευδαιμονία του, τη δική του και της πόλης. Οι πατέρες πήραν αυτήν την έννοια και βάζοντας, κατανοώντας μάλλον μέσα στο πνεύμα της Καινής Διαθήκης και της χριστιανικής πίστης ότι η ολοκλήρωση του ανθρώπου είναι η ομοίωση με τον Θεό και όχι η ευδαιμονία, έβαλαν, αναπλαισίωσαν το νόημα της αρετής και της αριστείας και έθεσαν ως μέτρο της αρετής εκείνη ακριβώς την αξιοσύνη που μας καθιστά μέλη του σώματος του Χριστού, εκείνη ακριβώς την αξιοσύνη που μας κάνει καθομοίωση του Θεού, αναπτύσσει όλες τις αρετές μας, οι οποίες μας ολοκληρώνουν ως όντα, ως πλάσματα του Θεού, αλλά βοηθούν και στην ολοκλήρωση και στην βελτίωση της κοινωνίας στην οποία ανήκουμε. Αυτό το μοναδικό επίτευγμα που επέτυχαν οι τρεις ιεράρχες, οφείλουμε να το έχουμε υπόψη μας και να προβληματιζόμαστε κάθε φορά ποια αρετή είναι αυτή που θέλουμε και πώς και πού θέλουμε να αριστεύσουμε. Όπως αυτοί μας δείχνουν, ο στόχος είναι μια καθολική αρετή στην οποία μπορούν να υπάγονται άλλες αρετές και κυρίως οι πνευματικές αρετές που ανέδειξαν, η ταπεινοφροσύνη, η αγάπη πάνω απ' όλα, η οποία θεωρείται διδάσκαλος και ποιητική όλης της αρετής. Και με αυτές τις αρετές να ολοκληρώνουμε και τον εαυτό μας, αλλά να συμβάλλουμε και στην βελτίωση της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Αυτή είναι η αριστεία της αρετής στην οποία καλούμαστε. Να αριστεύσουμε σε αυτήν την αρετή, η οποία είναι χάρη του πληρώματος της Εκκλησίας και χάρη της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Με λίγα λόγια, αυτό ήταν το κύριο θέμα της ομιλίας και νομίζω ότι είναι αναγκαίο σήμερα να το έχουμε υπόψη, γιατί τα παιδιά μας στο σχολείο, ας πούμε, διδάσκονται για τις αρετές, αλλά δεν ξέρω αν διδάσκονται αυτό το πνεύμα που οι τρεις ιεράρχες μας δίδαξαν, οι οποίοι διέσωσαν μεν το νόημα της αρετής και της αριστείας κατά την κλασική σοφία, αλλά το επένδυσαν με το νόημα του Ευαγγελίου και των χριστιανικών διδαγμάτων και το μεταμόρφωσαν, το ανέδειξαν. Ένα παράδειγμα, η ταπεινοφροσύνη, ας πούμε, η οποία είναι μια μεγάλη αρετή σύμφωνα με τους τρεις ιεράρχες, διότι συμβάλλει στην ειρήνη της Εκκλησίας, στην αγαπητική συνύπαρξη των ανθρώπων, καθώς αμβλύνει όλα τα πάθη,
Για την αρχαία σοφία, για τον Αριστοτέλη, ο οποίος επεξεργάστηκε πολύ το θέμα, δεν είναι καν αρετή. Είναι έλλειψη της αρετής Ναι. η ταπεινοφροσύνη. Για τον Αριστοτέλη είναι η μεγαλοφροσύνη και άλλα πράγματα αρετή. Ωστόσο, οι τρεις ιεράρχες, αναδεικνύοντας την ουσία της αρετής, που είναι η ολοκλήρωση του ανθρώπου, όπως είπα, και η ομοίωσή του με τον Θεό, και που υπηρετεί την αγαπητική συνύπαρξη, όπως είπα, όλων μας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και της κοινωνίας, δείχνουν αρετές που ούτε καν είχαν φανταστεί οι αρχαίοι Έλληνες ως μοναδικές αρετές που επιτυγχάνουν αυτόν τον σκοπό, όπως την ταπεινοφροσύνη. Ένα συνδυασμό λοιπόν επέτυχαν οι τρεις ιεράρχες, ο οποίος είναι το επιθυμητό, αυτό που θέλουμε όλοι μας. Και είπατε για τα παιδιά μας, για τις αρετές που διδάσκονται, πώς θα μπορούσαν να διδαχθούν ακόμη περισσότερο. Το μήνυμα από τους τρεις ιεράρχες, δηλαδή πώς θα μπορούσε να φτάσει μέσα στις αίθουσες πιο Ναι, συμπυκνωμένο. θα μπορούσε, νομίζω είναι ήδη έχει ήδη προβλεφθεί, αλλά θα μπορούσε να αφιερωθεί ίσως περισσότερος χρόνος, περισσότερη εμβάθυνση στη διδασκαλία των πατερικών κειμένων αυτών Έτσι. των τριών ιεραρχών και να καταρτιστούν πρώτα οι δάσκαλοι και μετά να μπορέσουν να καταρτήσουν και τους μαθητές σε αυτές τις αρετές που οι Άγιοι, οι τρεις ιεράρχες, ανέδειξαν και υπηρέτησαν. Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή Να συνέχεια στο είστε έργο καλά. σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Η τελετή εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, λοιπόν, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Ύμνοι, βέβαια, προηγήθηκαν, έτσι ξεκινά πάντοτε η εορτή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ο πανηγυρικός από την κυρία Παπαδημητρίου και είχαμε, βέβαια, μετά την βράβευση, τώρα πριν από λίγο, των πρώτων σε σειρά εισακτέων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Πολλά τα μηνύματα, βέβαια, για του τρει ιεράρχε και, βέβαια, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία έχουμε αντίστοιχα εκδήλωση στα πανεπιστήμια μας όλη τη χώρα, προσυλλογικό, υποστάτες των γραμμάτων. Πάμε να συνεχίσουμε. Μια μικρή ανάσα και περνάμε στην επικαιρότητα.